Κατά Λουκά, κεφάλαιο 15, θα δούμε μια πάρα πολύ γνωστή παραβολή, ίσως η αγαπημένη μου από τις παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι η μεγαλύτερη από τις παραβολές του, η παραβολή του ασώτου Ιού. Μερικές φορές ονομάζεται και η παραβολή του χαμένου Ιού. Γιατί μίλησε ο Ιησούς αυτή την παραβολή? Μας λέει στην αρχή του κεφαλαίου, εδάφιο 1 μα κοιτάξουμε, λέει «Και τον πλησίαζαν όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί για να τον ακούνε. Και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς γόγγιζαν αναμεταξύ τους, παραπονιόντουσαν, λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους». Και είπε σε αυτούς την παραβολή. Και μετά ο Ιησούς δίνει τρεις παραβολές. Την παραβολή του χαμένου προβάτου, μετά την παραβολή της χαμένης δραχμής, είναι την παραβολή του χαμένου Ιού. Οπότε και οι τρεις αυτές παραβολές στην ουσία έχουν το ίδιο μάθημα. Οι Φαρισαίοι παραπονιούνται που ο Ιησούς κάνει παρέα με αμαρτωλούς, με ανθρώπους που αυτοί πιστεύουν δεν θα έπρεπε να κάνει παρέα. Και ο Ιησούς τους λέει όμως, εγώ αυτό κάνω, είμαι ο σωτήρας και εγώ έρθει να σώσω αμαρτωλούς. Και είναι χαρούμενο συμβάν όταν αυτοί οι άνθρωποι μετανοούν και πιστεύουν. Οπότε στην παραβολή που θα δούμε, του ασώτου Ιού, έχουμε τον πατέρα, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον Ιησού, έχουμε τον νεότερο γιο που αντιπροσωπεύει τους αμαρτωλούς και έχουμε τον μεγαλύτερο Υιό, μεγαλύτερο αδελφό, ο οποίος αντιπροσωπεύει τους Φαρισαίους που παραπονιούνται για τον Ιησού. Οπότε ο Ιησούς εδώ πέρα τώρα μιλάει στους Φαρισαίους που παραπονιούνται, που κάνει παρέα με αμαρτωλούς. Ξεκινάμε στο εδάφιο 11, κατά Λουκά κεφάλαιο 15, εδάφιο 11. Είπε δε, κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους, και ο πιο νέος από αυτούς είπε στον πατέρα, «Πατέρα, δώσ' μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει». Τώρα, οι Φαρισαίοι που θα τα ακούγαν αυτό, θα σοκαριζόντουσαν αυτή τη στιγμή. Θα λέγανε τι, είναι δυνατόν, καταλάβατε τι μόλις έκανε αυτός ο γιος. Στο Ισραήλ, ξέρουμε, όπως και παντού, υπάρχουν νόμοι κληρονομιάς. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, η περιουσία μοιράζεται στα παιδιά του ή σε αυτούς τέλος πάντων που έχει δώσει, που έχει κάνει τη διαθήκη του. Και υπήρχαν νόμοι, νομίζω είναι στο Δευτερονόμιο αν δεν κάνω λάθος, όπου λέει ότι αν ένας πατέρας πεθάνει, οι γη του πρέπει να μοιραστούν την περιουσία του και ο πρωτότοκος γιος, ο μεγαλύτερος, παίρνει διπλάσιο μερίδιο από τους υπόλοιπους γιους. Αν παραδείγματος χάρη είχες δύο γιους και πέθανε ο πατέρας, τότε θα έπρεπε να χωρίσουμε την περιουσία σε τρία μέρη και τα δύο από τα τρία θα πηγαίνουν στο μεγαλύτερο γιο και το ένα τρίτο θα πήγαινε στον δεύτερο γιο και το καθεξής. Εντάξει, όλα αυτά και καλά, όλοι έχουμε κανόνες για κληρονομιάς και τέτοια πράγματα. Αλλά, γιατί είναι τόσο σοκαριστικό εδώ πέρα? Επειδή ο πατέρας δεν έχει πεθάνει. Ο γιος, ο νεότερος γιος, πηγαίνει στον πατέρα και του λέει «Θέλω να μου δώσει την κληρονομιά μου, τώρα». Θέλω να... Φανταστείτε να το κάνετε αυτό. Να πηγαίνατε στον πατέρα σας σήμερα και να του λέγατε «Πατέρα, όλη την περιουσία σου χώρισε έτοιμα, διαχώρισε έτοιμα σε πόσα κομμάτια είναι τέλος πάντων και δώσε μου αυτά που μου ανήκουνε, εμένα». Αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα στην ουσία λέει στον πατέρα του, «Πατέρα, το καλύτερο σενάριο της ζωής μου θα ήταν αν εσύ ήσουν νεκρός, θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω, αλλά αφού δεν είσαι νεκρός, θα κάνω το δεύτερο καλύτερο πράγμα, θα πάρω αυτά που έχεις και θα φύγω». Είναι σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει αυτή η ιστορία. Θα περιμέναμε ο πατέρας εδώ πέρα σε αυτή την ιστορία να τον χαστουκίσει, να τον αποκληρώσει, να του πει πως τολμάς. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Και εδώ πέρα τώρα έχουμε το δεύτερο μεγάλο σοκ της ιστορίας. Λέει στη μέση του εδαφίου 12 και ο πατέρας τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. Το έκανε. Λέει εντάξει, πήρε όλη την περιουσία. Δεν ξέρω τι είχε, είχε οικόπεδα, είχε σπίτια, είχε λεφτά, δεν ξέρω τι είχε. Και τα χωρίζει και λέει, ορίστε. Πάρε το ένα τρίτο, ή πόσα τέλος πάντων, του ανήκανε. Και τα δίνει.
Εδάφιο 13. Και ύστερα από λίγες μέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδίμησε σε μία μακρινή χώρα. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του, ζώντας άσωτα. Λέει, περάσανε λίγες μέρες, δεν περίμενε πολύ καιρό. Μόλις ο πατέρας του έδωσε αυτά που ήταν τώρα δικά του, περίμενε λίγες μέρες, δεν ήθελε να κάτσει να ασχοληθεί πια. Τα πήρε, δεν ξέρω αν είχε οικόπεδα, μπορεί να τα πούλησε, πήρε τα λεφτά και έφυγε. Και πήγε μακριά, σε μια μακρινή χώρα, κάπου να μην τον ξέρει κανένας, κάπου να μην έχει σχέση με κανέναν. Δεν έχει οικογένειες, δεν έχει φίλους, δεν έχει την κοινωνία του, κάπου αλλού. Που να μην με ξέρουν και θα κάνω ό,τι θέλω. Αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς είναι οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Τους αρέσει πάρα πολύ να παίρνουν τα πράγματα που ο Θεός τους δίνει. Είτε είναι οικογένεια, είτε είναι λεφτά, είτε είναι υγεία, είτε είναι μουσική, διασκέδαση, οτιδήποτε. Λένε όλα αυτά τα καλά πράγματα που δίνει ο Θεός, λένε θα τα πάρω, αλλά δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον ίδιο το Θεό. Δεν αγαπάω τον Θεό, αγαπάω αυτά που μπορεί να μου δώσει. Παίρνω αυτά που μου δίνει και φεύγω και δεν έχω σχέση με αυτόν. Είναι το ίδιο πράγμα που λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους κεφάλαιο 1. Που λέει ότι οι άνθρωποι ενώ γνωρίζανε τον Θεό, δεν τον λατρεύανε όμως σαν Θεό, ούτε και τον ευχαριστούσανε, αλλά τι κάνανε, πήρανε τα πράγματα και γίνανε ειδωλολάτρες και λατρέψανε την κτήση παρά αυτόν που την έκτισε, ο οποίος είναι ευλογητός για πάντα. Είναι ειδωλολατρεία, να λατρεύεις τα πράγματα γύρω σου και όχι αυτόν που σου τα δίνει. Και αυτός εδώ πέρα παίρνει τα πράγματα του πατέρα του και τα διασκορπίζει, ζώντας άσωτα, χωρίς να σκέφτεται. Εδάφιο 14 λέει και όταν τα ξόδεψε όλα, έγινε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα και αυτός άρχισε να στερείται. Το γεγονός ότι τα ξόδεψε όλα, έφταιγε αυτός. Αλλά το ότι έχετε πείνα τώρα σε εκείνη τη χώρα, δεν έφταιγε αυτός. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχει πείνα. Και δεν είναι ότι θα μπορούσε απλά να πάει σε ένα φίλο του και να του πει εντάξει δώσουμε κάτι να φάω επειδή δεν έχω. Κανένας δεν είχε. Υπήρχε πείνες σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε δεν μπορούσε να φάει. Τι να κάνει. Εδάφιο 15. Τότε πήγε και προσκολήθηκε σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας. Ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του για να βόσκει γουρούνια. Φαντάζομαι τους Ιουδαίους που ακούν αυτή την ιστορία. Τους Φαρισαίους που ακούν αυτή την ιστορία που την λέει εδώ πέρα ο Ιησούς και λένε τι γουρούνια, όχι δεν μπορούν, δεν αντέχουν να ακούνε τέτοια πράγματα, το πιο ακάθαρτο ζώο του κόσμου. Διαβάζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα δεν είχε τι να κάνει και προσκολήθηκε σαν ζητιάνος πάνω σε κάποιον, είπε βοήθησέ με, δεν έχω τι να κάνω, και είπε πήγαινε πρόσεξε τα γουρούνια μου. Και πάει τώρα και ζει με τα γουρούνια. Εδάφιο 16. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια και κανένας δεν έδινε σε αυτόν τίποτα. Δεν μπορεί να πέσει πιο χαμηλά. Δεν έχει λεφτά, δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει φίλους, δεν έχει φαγητό και ζηλεύει τα γουρούνια που τρώνε μέσα στη λάσπη. Εύχεται να ήταν γουρούνι για να μπορούσε να κάτσει να φάει τα σκουπίδια που τρώνε τα γουρούνια. Απελπισία. Αλλά κάτι αλλάζει. Τα πάντα αλλάζουν στο εδάφιο 17. Λέει, αλλά όταν ήρθε στον εαυτό του, είπε, πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα. Λέει, ήρθε στον εαυτό του. Απίστευτη φράση αυτή. Εδώ πέρα είναι η στιγμή της μετάνοιας. Τι σημαίνει μετάνοια? Μετά και ο νους. Όταν αλλάζεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. Που αλλάζεις γνώμη. Λες, όπα, αυτό που σκεφτόμουν, έτσι όπως σκεφτόμουν πριν ήταν λάθος. Πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι διαφορετικά τώρα. Είναι η στιγμή της μεταστροφής. Έρχεται στον εαυτό του. Ήταν σαν να είχε χαθεί. Ήταν χαμένος. Δεν ήξερε τι γινόταν. Δεν ήξερε ποιος ήταν. Δεν ήξερε τι έκανε.
Αλλά τώρα έρχεται στον εαυτό του και λέει, δεν έχω να φάω τίποτα. Κάθομαι και σου ζηλεύω αυτά τα γουρούνια εδώ πέρα. Αρχίζει και σκέφτεται λογικά. Και ξέρετε κάτι, η αμαρτία δεν βγάζει νόημα. Η αμαρτία δεν είναι λογική. Δεν είναι λογικό να λες υπάρχει Θεός, ο οποίος μισεί την αμαρτία, ο οποίος τιμωρεί αμαρτωλούς, αλλά εγώ θα πάω να κάνω αμαρτίες και ό,τι γίνει. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Είναι εντελώς παλαβό. Αλλά έτσι κάνουμε. Αλλά αυτός επιτέλους αρχίζει και σκέφτεται σωστά. Και λέει, αν συνεχίσω έτσι, αν συνεχίσω σε αυτό το δρόμο που είμαι τώρα, θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Και σκέφτεται τον πατέρα του, που είναι καλός άνθρωπος. Και σκέφτεται ότι οι υπηρέτες του πατέρα του έχουν να φάνε και εγώ κάθομαι εδώ πέρα και πεθαίνω από την πείνα. Τάφιο 18. Οπότε λέει στον εαυτό του, αφού σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους μισθωτούς σου. Τώρα, μπορώ να φανταστώ σε αυτό το σημείο τους Φαρισαίους να λένε, α, μπράβο. Τώρα αρχίζεις και σκέφτεσαι σωστά. Μπράβο, νεαρέ, πρέπει να κάνεις το εξής. Πρέπει να πας όντως στον πατέρα σου, να ζητήσεις συγγνώμη, αν θα σε δεχτεί, και θα πας και θα γίνεις μισθωτός. Θα αρχίσεις να δουλεύεις για τον πατέρα σου. Θα γίνεις δούλος του. Θα γίνεις υπηρέτης του. Και θα αρχίσεις να εργάζεσαι για χρόνια, για όσο πάρει. Και όσο εργάζεσαι, θα μπορείς να ξεπληρώσεις όλα αυτά που χαράμισες. Και αν κάποια μέρα ξεπληρώσεις και πληρώσεις όλα όσα χάλασες, τότε ίσως να σε ξαναδεχτεί σαν γιο του. Στο δάφο 20 λέει και αφού σηκώθηκε ήρθε στον πατέρα του, οπότε οδεύει, είναι στο δρόμο και τον φαντάζομαι να σκέφτεται, θα με δεχτεί ο πατέρας μου τώρα που θα πάω πίσω, θα βγει καν να με χαιρετήσει, μήπως θα με αφήσει έξω στο δρόμο. Να με κοιτάει η γειτονιά, να με κοροϊδεύουν, να με φτύνουν, να λένε να αυτός εδώ ο γιος που κατέληψε το καλό τον πατέρα του, που πρόσβαλε τον πατέρα του, που πήγε και έχασε τα πάντα. Θα σκέφτεται τι θα συναντήσω άραγε όταν πάω σπίτι, αλλά τι να κάνω. Και σηκώθηκε και πήγε προς τον πατέρα του και ενώ ακόμα, εδάφιο 20, και ενώ ακόμα απήχε μακριά, ο πατέρας του τον είδε. Τον είδε από μακριά ο πατέρας του. Τώρα δεν ξέρουμε. Ήτανε τυχαίο ότι εκείνη την ημέρα ο πατέρας κοίταγε τον ορίζοντα και τον είδε, ή μήπως πήγαινε κάθε μέρα και κοίταγε. Μήπως ο γιος του γυρίσει. Το κείμενο μας δεν μας λέει. Αλλά τον βλέπει. Τον βλέπει από μακριά. Τι κάνει, εδάφιο 20, λέει, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε και τρέχοντας έπεσε επάνω στον τράχυλό του και τον καταφύλισε. Τρέχοντας, έχουμε εδώ πέρα ένα γέρο άνθρωπο, έναν ευγενή άνθρωπο. Ένας γέρος άνθρωπος, ευγενής άνθρωπος που έχει υπηρέτες δεν τρέχει. Δεν τρέχεις όταν είσαι γέρος, έχεις υπηρέτες, βάζεις υπηρέτες να τρέξουν. Και ειδικά εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσες να τρέξεις έτσι όπως τρέχουμε τώρα. Δεν φοράγανε τέτοια παντελόνια. Είχανε τους μανδύες. Ήταν μακρύ, ήταν σαν φουστάνι. Για να τρέξεις έπρεπε να το σηκώσεις και να το βάλεις μέσα στη ζώνη σου για να τρέξεις. Και αν δεν ήθελες να το κάνεις αυτό, απλά το σήκωνες και έτρεχες σαν κοριτσάκι. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Είσαι ευγενής άνθρωπος. Δεν γίνεται να τρέχεις έτσι σαν κοριτσάκι μπροστά σε όλους. Αλλά δεν τον ένοιαζε. Μερικές φορές είσαι τόσο χαρούμενος που δεν σε νοιάζει. Δεν μπορείς να συγκρατηθείς. Και λέει πέφτει πάνω του, στο λαιμό του και τον καταφυλάει. Τον γεμίζει με φιλιά. Και ο γιος του αρχίζει και μιλάει. Αν θυμάστε, ο γιος του είχε προετοιμάσει μια ομιλία, κάτι που θα πει στον πατέρα του. Και η ομιλία του είχε τρία μέρη. Πρώτον του λέει,
Πατέρα, έχω αμαρτήσει κατά του ουρανού και κατά εσένα, πρώτον. Δεύτερον, δεν είμαι άξιος να είμαι γιος σου. Τρίτον, κάνε με σαν ένα από τους δούλους σου, τους μισθωτούς σου. Αυτά τα τρία πράγματα ήθελε να του πει. Ωραία. Και ξεκινάει να τα λέει. Εδάφιο 21. Και ο γιος είπε σε αυτόν. Πατέρα, πρώτον, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Να το ένα. Δεύτερον, δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιος σου. Τρίτον, δεν το λέει. Ο πατέρας τον σταματάει. Τον διακόπτει. Μην ξαναπείς ότι δεν είσαι γιος μου. Μην πεις ότι δεν είσαι άξιος να είσαι γιος μου. Μην μου πεις ότι θέλεις να γίνεις δούλος μου και μισθωτός μου. Δεν είσαι δούλος μου. Είσαι παιδί μου. Και όχι μόνο αυτό. Στο εδάφιο 22 και ο πατέρας είπε στους δούλους του, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον και δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια και φέρνοντας το σιτευτό μοσχάρι σφάξτε το και καθώς θα φάμε ας εφρανθούμε επειδή αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε και άρχισαν να εφραίνονται. Σε Εφεσίους κεφάλαιο 2 λέει ότι είμαστε όλοι νεκροί μέσα στις αμαρτίες και τις παραβάσεις. Δεν είναι ότι είμαστε πνευματικά άρρωστοι και χρειαζόμαστε λίγο φάρμακο. Είμαστε πνευματικά νεκροί και χρειαζόμαστε να ξαναζήσουμε. Χρειαζόμαστε μια ανάσταση από τους νεκρούς. Και εδώ πέρα λέει ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα διαβάσουν αυτή την ιστορία και θα πούνε αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Αυτός ο άνθρωπος ατίμασε τον πατέρα του. Πρόσβαλε τον πατέρα του. Δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά. Δεν αξίζει όλα αυτά τα καλά πράγματα που του δίνει εδώ πέρα ο πατέρας του. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν τα αξίζει. Γι' αυτό το ονομάζουμε χάρη. Κανένας από εμάς δεν αξίζει τίποτα από τον Θεό. Είμαστε αμαρτωλοί. Νομίζετε ότι αξίζουμε τον ουρανό. Αξίζουμε τη σωτηρία. Αξίζουμε τις ευλογίες που ο Θεός μας δίνει. Είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν νομίζουν ότι είναι αμαρτωλοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν νομίζουν ότι είναι κακοί. Λέμε εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Οι κακοί άνθρωποι αξίζουν κακά πράγματα. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Αξίζω καλά πράγματα. Έτσι σκεφτόντουσαν οι Φαρισαίοι. Και έτσι σκεφτόταν ο μεγαλύτερος αδελφός που αντιπροσωπεύει τους Φαρισαίους. Τώρα, άμα σταματάγαμε εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εδώ πέρα και θα ήταν σαν τις προηγούμενες δύο παραβολές που έψαχνε το πρόβατο, το βρήκε και χάρηκε. Έψαχνε τη δραχμή και χάρηκε. Έψαχνε τον ιό και χάρηκε. Αλλά δεν σταματάει η ιστορία και είναι μια λυπητερή ιστορία. Δάφη 25 λέει ο πιο μεγάλος του γιος όμως ήταν στο χωράφι. Και καθώς ερχόταν και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε όργανα και χορούς. Τι γίνεται λέει. Εγώ είμαι κληρονόμος αυτού του σπιτιού και γίνεται γιορτή εδώ πέρα και δεν το ξέρω. Τι γίνεται. Δάφη 26. Και προσκαλώντας έναν από τους δούλους, ρωτούσε τι είναι αυτά. Και εκείνος είπε σε αυτόν ότι ήρθε ο αδελφός και ο πατέρας σου έσφαξε το μοσχάρι το σιτευτό επειδή τον απόλαυσε ξανά η γη. Τώρα, αν ο αδελφός, αυτός ο μεγαλύτερος, είχε καρδιά σαν τον πατέρα του, θα πήγαινε μέσα και θα χαιρότανε μαζί με όλους τους άλλους. Αλλά, θυμηθείτε, ποιο είναι το παράλληλο εδώ πέρα. Οι Φαρισαίοι βλέπουν τον Ιησού να διασκεδάζει, να είναι παρέα με τους αμαρτωλούς και λένε πώς τολμάει να κάνει παρέα με αμαρτωλούς. Έτσι και εδώ πέρα έρχεται ο μεγαλύτερος αδελφός και βλέπει τον πατέρα του να κάνει παρέα και να διασκεδάζει μαζί με τον νεότερο ιό και λέει πώς τολμάει να διασκεδάζει, να δέχεται αυτόν τον άνθρωπο. Κοιτάξτε στο εδάφιο 28. Και οργίστηκε ο ιός, ο μεγαλύτερος, και οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε λοιπόν έξω ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Τι καλός άνθρωπος είναι αυτός ο πατέρας εδώ πέρα.
και οι δύο γη του είναι χάλια, αλλά αυτός εκεί πέρα, πάντα, να προσπαθεί να βοηθήσει. Οπότε βγαίνει ο πατέρας του τώρα. Και εκείνος, εδάφιο 29, και εκείνος ο μεγαλύτερος Υιός, απαντώντας, είπε στον πατέρα, «Δες, τόσα χρόνια σε δουλεύω». Σταματάμε λίγο εδώ πέρα. Ξεκινάει λέγοντας, «Δες, κοίτα». Δεν ξεκινάει λέγοντας πατέρα, λέει «Για κοίτα, για άκουσε με». Έτσι ξεκινάει και μιλάει στον πατέρα του. Και έχετε υπόψη ότι εδώ πέρα αυτός εδώ είναι ένας άνθρωπος, ο μεγαλύτερος Υιός, που δουλεύει σκληρά. Έχει καλό όνομα μέσα στην κοινωνία, ότι αγαπάει και τιμάει τον πατέρα του. Αλλά τώρα θα αρχίσουν, τώρα θα αρχίσει να φαίνεται ο πραγματικός του χαρακτήρας. Τι λέει πατέρα, λέει «Για κοίτα, να σου πω κάτι». Τόσο καιρό, λέει, τόσα χρόνια σε δουλεύω. Και όταν εμείς διαβάζουμε δουλεύω, εμείς όταν σκεφτόμαστε δουλεύω, σκεφτόμαστε εργάζομαι. Αλλά το αρχαίο κείμενο, όταν λέει σε δουλεύω, πάει να πει ότι είμαι δούλος σου. Τόσα χρόνια εγώ είμαι εδώ πέρα σαν δούλος σου και δουλεύω. Τόσο καιρό νομίζαμε ότι ήταν μια αγαπημένη σχέση μεταξύ πατέρα και Υιού, αλλά αυτός τον έβλεπε σαν κύριό του. Και έβλεπε τον εαυτό του σαν δούλο. Τόσα χρόνια, λέει, είμαι δούλος σου. Και εντολή ποτέ σου δεν παρέβηκα. Εγώ είμαι τέλειος. Πάντα έκανα όλα όσα μου έλεγες. Και σε μένα ποτέ ούτε ένα κατσικάκι δεν μου έδωσες για να εφρανθώ μαζί με τους φίλους σου. Και όταν ήρθε αυτός ο Υιός σου, αυτός που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες γι' αυτόν το μοσχάρι το σιτευτό. Προσέξτε, δεν αναφέρεται στον αδελφό του καν ως αδελφό του. Λέει αυτός ο γιος σου. Ο μεγαλύτερος ο γιος εδώ πέρα δεν έχει νευριάσει τόσο με τον νεότερο αδελφό του. Δεν απασχολεί τόσο πολύ το τι έκανε ο νεότερος γιος του. Δεν μας νοιάζει. Εντάξει, παιδί, είναι, κάνει βλακίες. Έχει οργιστεί με τον πατέρα του. Του λέει εσύ τον δέχτηκες. Εσύ, γέρο, δεν σκέφτεσαι καλά. Δεν γίνεται να συγχωρείς τέτοιους ανθρώπους με αυτά που σου κάνανε. Δεν σκέφτεσαι καλά. Δεν ενεργείς σωστά. Εσύ του έδωσες όλα αυτά τα πράγματα. Του έδωσες το σιτευτό, το μοσχάρι. Εμένα δεν έχεις δώσει τίποτα. Εγώ είμαι ο καλός άνθρωπος εδώ πέρα. Εγώ κάθομαι και εργάζομαι τόσο καιρό και δεν μου έχεις δώσει τίποτα. Αυτός εδώ δεν αξίζει. Έτσι σκέφτεται ο περισσότερος κόσμος. Περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο λένε υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι, καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι. Και εγώ είμαι από τους καλούς. Οι καλοί αξίζουν καλά πράγματα, οι κακοί αξίζουν άσχημα πράγματα. Δεν τους απασχολεί η συγχώρεση, επειδή δεν χρειάζονται συγχώρεση. Επειδή είμαστε καλοί έτσι όπως είμαστε. Γιατί να συγχωρηθούμε, τι κάναμε κακό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τους εξηγεί στο Ευαγγέλιο. Τους λες ότι ο Θεός συγχωρεί όταν μετανοείς από τις αμαρτίες σου. Και σου λένε, κάτσε μισό λεπτό. Σου λένε, δηλαδή μου λες ότι ένας άνθρωπος, ένας δολοφόνος, ένας βιαστής, ένας παιδεραστής, αν μετανοήσουν και πιστέψουν τον Χριστό, ο Θεός θα τους συγχωρέσει. Ποτέ δεν θα πιστέψω σε ένα τέτοιο Θεό. Εγώ είμαι καλός. Αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Οι κακοί άνθρωποι αξίζουν να πάνε στην κόλαση. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Αξίζω να πάω στον παράδεισο. Έτσι σκεφτόταν ο μεγαλύτερος Υιός. Έτσι σκεφτόταν οι Φαρισαίοι. Αλλά προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος. Και σε περίπτωση που νομίζετε ότι εσείς είστε η εξαίρεση, λέει όχι, ούτε ένας. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι. Και αυτό είναι όταν οι αμαρτίες μας καρφωθούν πάνω στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό, και η δικαιοσύνη του Χριστού, η καλοσύνη του Χριστού λογαριαστεί σε μας διαμέσω της πίστης. Προς Εβραίους κεφάλαιο 11 λέει ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Σκεφτείτε αυτό. Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Που σημαίνει τι? Ότι ένας άπιστος, ένας άνθρωπος που δεν είναι χριστιανός, ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει πραγματικά στον Χριστό, όλα όσα κάνει είναι αμαρτία.
Και θα μου πείτε, όχι Νίκο, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Αφού υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι στον κόσμο, υπάρχουν που δεν πιστεύουν στον Χριστό, υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι που κάνουν καλά πράγματα. Ναι, σύμφωνα με τα κριτήρια του κόσμου. Εξωτερικά. Στην καρδιά τους όμως τι γίνεται. Στην καρδιά τους δεν σκέφτονται τον Θεό. Δεν τους απασχολεί καθόλου ο Θεός. Δεν νοιάζονται καθόλου για τον Θεό. Και γι' αυτό όλα τα καλά τους έργα ο Θεός δεν τα δέχεται. Επειδή είναι μολυσμένα με την αμαρτία. Κοιτάξτε. Και τα δύο αδέλφια εδώ πέρα, και ο μεγαλύτερος υιός και ο μικρότερος υιός, είναι και οι δύο αμαρτωλοί. Είναι και οι δύο αμαρτωλοί. Αλλά ο μόνος τρόπος να γίνεις αποδεκτός από τον Θεό είναι να κάνεις αυτό που έκανε ο νεότερος ο γιος. Μην βγαίνεις και λες δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Όχι, βγαίνει και λέει έχω αμαρτήσει. Ο μόνος τρόπος για να σε δεχτεί ο Θεός είναι να μετανοήσεις από τις αμαρτίες σου και να πεις ναι, έχω αμαρτήσει. Και όχι αυτό που κάνει ο μεγαλύτερος γιος. Που να λες εγώ μια χαρά, εγώ είμαι καλός. Άρα εγώ αξίζω ευλογίες. Το κείμενο τελειώνει με τα ευγενικά λόγια του πατέρα στο εδάφιο 31. Και εκείνος του είπε, παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Σαφώς, αυτός θα έπαιρνε την κληρονομιά μετά. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε επειδή αυτός ο αδελφός σου ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Το ίδιο πράγμα που είπε νωρίτερα στους δούλους του. Ήταν νεκρός και ξανάζησε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Η ιστορία τελειώνει εδώ πέρα. Δεν βλέπουμε την απάντηση του αδελφού. Αλλά, δυστυχώς, αν ο αδελφός αντιπροσωπεύει τους Φαρισαίους, που όντως αυτούς αντιπροσωπεύει, ξέρουμε ότι οι Φαρισαίοι δεν ακούσαν τον Ιησού εδώ πέρα. Όταν τον ακούσανε δεν είπανε Ιησού έχεις δίκιο. Θα έρθουμε και εμείς και θα χαρούμε μαζί σου. Χαιρόμαστε που αυτοί οι αμαρτωλοί έχουν μετανοήσει. Δεν κάνανε τίποτα. Διότι δεν πήγανε με το μέρος του Χριστού, δεν πιστέψανε σε αυτόν και τους ξέρουμε αργότερα, συνωμοτήσανε για να τον θανατώσουν. Δεν δέχονται το γεγονός ότι ο Θεός συγχωρεί κακούς ανθρώπους. Λένε όχι, πρέπει να εργαστείς. Πρέπει να δουλέψεις για τη σωτηρία σου. Και εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να σωθούμε. Την αξίζουμε. Αλλά όχι. Δεν είναι έτσι η σωτηρία. Ανακλείσω λέγοντας ότι ό,τι και να νομίζανε οι Φαρισαίοι, ό,τι και να νόμιζε ο μεγάλος αδελφός, ό,τι και να νομίζει ο περισσότερος κόσμος, ο Ιησούς αγαπάει τους αμαρτωλούς. Και ο Ιησούς συγχωρεί. Και είναι ο τέλειος σωτήρας που συγχωρεί όλους όσους έρχονται σε Αυτόν με μετάνοια. Στο Α Ιωάννη κεφάλαιο 1 ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρέσει σε μας τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία.